Φίλες και φίλοι του Αγγλικού Ποδοσφαίρου, γεια σας από την βροχερή Αγγλία. Σε αυτό το επεισόδιο ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο χρόνο, μιας και θα επισκεφτούμε μία από τις ιστορικότερες ομάδες, όχι μόνο του Αγγλικού Ποδοσφαίρου, αλλά και του παγκόσμιου. Αυτή δεν είναι άλλη από την Notts County και την έδρα της, το Meadow Lane. Η Notts County έχει την τιμή να φέρει τον τίτλο της μακροβιότερης επαγγελματικής ομάδας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ ιστορική ομάδα. Αλλά μιας και ανέφερε ιστορία, ας μας πει κάποια πράγματα για την ιστορία της. Ο ιστορικός του Παπτέιλς, Παναγιώτης Καρτοκόλλης. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω χωρίς να πω ότι η Notts County είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Και αυτό ισχύει διότι είναι η αρχαιότερη επαγγελματική ομάδα στον κόσμο τεκμηριωμένα. Με έτος ίδρυσης ένα χρόνο πριν από την ίδια την FA. Εδρεύει στην πόλη του Νότιχαμ και φυσικά η μεγαλύτερη της αντίπαλος είναι η Νότιχαμ Forest. Επειδή όμως με την Forest τους χωρίζουν μερικές κατηγορίες, οι οπαδοί των Magpies θεωρούν πλέον ως τη μεγαλύτερη τους αντίπαλο τη γειτονική Mansfield. Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι όταν έρχονται και περπατούν στους δρόμους του Νότιχαμ είναι το πόσο κοντά βρίσκονται τα γήπεδα των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης μεταξύ τους, καθώς τα χωρίζει μόνο ο ποταμός Τρέντ. Για την ακρίβεια, το City Ground της Nottingham Forest βρίσκεται μόλις 270 μέτρα μακριά από το Meadow Lane της Notts County, κάνοντας τα έτσι τα γήπεδα με τη μικρότερη απόσταση μεταξύ τους στην Αγγλία και τα δεύτερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, πίσω μόνο από αυτά των Dundee και Dundee United στη Σκωτία. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε match της Notts County είναι να πιείτε την μπύρα σας στην Trend Navigation Inn. Η συγκεκριμένη pub είναι ίσως από τις μεγαλύτερες pubs που έχουμε επισκεφτεί μέσα από αυτή τη σειρά και γρήγορα έγινε και μία από τις αγαπημένες μας. Η Trend Navigation Inn έχει μεγάλη ιστορία, όντας πανδοχείο από το 19ο αιώνα, όταν στέγαζε και σύντιζε τόσο τους εργάτες, όσο και τα άλογα που επί χρόνια έκτιζαν το κανάλι του Νότιχαμ. Πέρα από το πολύ μεγάλο εσωτερικό της pub, υπάρχει και μια τεράστια αυλή, όπου στη μία μεριά της μπορείτε να απολαύσετε σε γιγαντοοθόνες ζωντανά κάποιο ποδοσφαιρικό μάτς όσο πίνετε τις μπύρες σας. Στην pub σερβίρεται και φαγητό, σε αρκετά καλές τιμές μάλιστα, το οποίο όμως δεν δοκιμάσαμε, μιας και κρατήσαμε την πείνα μας για την καντίνα του γηπέδου. Αφού όμως ήπιαμε τις μπύρες μας, περπατήσαμε κυριολεκτικά ένα λεπτό για να φτάσουμε στο γήπεδο της Notts County, το Meadow Lane. Το Meadow Lane χτίστηκε το 1910 και έκτοτε αποτελεί την έδρα της Notts County. Η Notts County αποτελεί την αρχαιότερη επαγγελματική ομάδα του κόσμου, έχοντας ιδρυθεί το 1862, ένα χρόνο πριν καν ιδρυθεί η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εξυπακούεται πως η County αγωνίστηκε και στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Αγγλίας το 1888. Έξω από το Meadow Lane θα βρείτε τα αγάλματα των Jimmy Searle και Jack Wheeler. Ο πρώτος ήταν προπονητής της Notts County για 13 σεζόν και την έφτασε μέχρι και την πρώτη κατηγορία, ενώ ο δεύτερος έχει το ρεκόρ με 1152 συνεχόμενα μάτς στην ομάδα, έχοντας περάσει από τους ρόλους του υπηρεσιακού προπονητή, βοηθού προπονητή και σκάουτερ της ομάδας. Σε περίπτωση που θέλετε να πιείτε και μία δεύτερη μπύρα πάντως, μπορείτε με το εισιτήριό σας να μπείτε εντελώς δωρεάν στο sports bar του γηπέδου. Εδώ συγκεντρώνονται αρκετοί φίλοι της ομάδας πριν από τους αγώνες. Σε περίπτωση που έχετε κλείσει το εισιτήριό σας online,
να γνωρίζετε πως μπορείτε να πάτε στο ticket office με τον αριθμό της κράτησής σας και να το πάρετε και σε χάρτινη μορφή. Άλλωστε, υπάρχει καλύτερο αναμνηστικό από ένα χάρτινο εισιτήριο? Κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως η Notts County μοιράζεται μια φιλία 121 ετών με τη Juventus. Το 1903, όταν η Juventus ήθελε να αλλάξει το ροζ χρώμα που ξεθόριαζε με το χρόνο στις φανέλες της, ο τότε Άγγλος παίχτης της, Tom Gordon Savage, πρότεινε τις ασπρόμαυρες εμφανίσεις της Notts County. Η ομάδα το δέχτηκε και έκτοτε η Juventus αγωνίζεται με τις παραδοσιακές ασπρόμαυρες εμφανίσεις μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικό αυτής της φιλίας είναι πως το 2011, στα εγγένεια του νέου γηπέδου της Juventus, αντίπαλος της ιταλικής ομάδας ήταν η Notts County. Και μιας και μιλήσαμε για φανέλες, πάμε και μια βόλτα στην μπουτίκ της ομάδας. Όπως μπορείτε να δείτε, η μπουτίκ είναι μικρή μεν, αλλά για το μέγεθός της έχει αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων. Πέρα από την παραδοσιακή ασπρόμαυρη φανέλα, θα βρείτε και ρετρό εμφανίσεις, καθώς και την περσινή μπλε εμφάνιση, η οποία έχει το μπλε χρώμα των εμφανίσεων της Εθνικής Ιταλίας και έχει αυτό το χρώμα για να τιμήσει τη φιλία της με τη Juventus που αναφέραμε και πριν. Πέρα από εμφανίσεις, η ομάδα έχει φροντίσει να εξοπλίσει την μπουτίκ με αρκετά μεμοραμπίλια, όχι μόνο του σήμερα, αλλά και από διάφορες περιόδους της ομάδας ανά τα χρόνια, τιμώντας έτσι τη μεγάλη ιστορία της ομάδας. Μία βόλτα πάντως στην μπουτίκ κρίνεται απαραίτητη αν βρεθείτε εδώ και σίγουρα θα βρείτε ό,τι ψάχνετε είτε για τη συλλογή σας είτε για κάποιο δώρο. Ώρα όμως να πάρουμε το χάρτινο εισιτήριό μας και να δούμε λίγη μπαλίτσα. Το Meadow Lane έχει υποστεί αρκετές ανακατασκευές στα 114 χρόνια ζωής του, έχοντας πλέον χωρητικότητα 19.841 θέσεων και το σημερινό μάτς απέναντι στην MK Dons παρακολούθησαν 11.000 θεατές. Το μάτς είχε από την αρχή ρυθμό, με τον Max Dean, κρατήστε το όνομα, να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους και να ανοίγει αμέσως βεντέτα με τους φιλάθλους της Notts County. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν πριν το ημίχρονο, προετοιμάζοντάς μας για ένα ακόμα καλύτερο δεύτερο μέρος. Αλλά πριν πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, πάμε για ένα διάλειμμα για φαγητό. Οι τιμές του γηπέδου στο Meadow Lane είναι αρκετά τίμιες, τόσο στις μπύρες, όσο και στο φαγητό. Εμείς επιλέξαμε το μπέργκερ του γηπέδου, το οποίο όμως προς απογοήτευσή μας έρχεται χωρίς πατάτες. Το πώς μας φάνηκε θα το δείτε στο τέλος του βίντεο. Με την επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά στο σκορ, βάζοντας φωτιά στο μάτς και την κερκίδα. Yeah.
MK Dons όμως κατάφερε να ισοφαρίσει γρήγορα, με τον στοχοποιημένο Max Dean να συνεχίζει την κόντρα του με τους φίλους των γηπεδούχων από τον πάγκο της ομάδας αυτή τη φορά. Δεν θέλουμε να ξέρουμε καν τι θα πάθαινε ο Max Dean αν τα έκανε αυτά σε ελληνικό γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ολική ανατροπή, με τόσο τον Dean όσο και τους φιλάθλους τους, να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η Notts County δεν είχε πει την τελευταία της λέξη όμως, και έπειτα από έντονο σφυροκόπημα κατάφερε να ισοφαρίσει το μάτς και να βάλει ξανά τον κόσμο στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι μάλιστα πήγαν να κλέψουν το μάτς στην τελευταία φάση του αγώνα, πράγμα που για λίγα εκατοστά δεν κατάφεραν. Στην αξιολόγηση του γηπέδου, αρχίζει γενομένης από την boutique, έχουμε να πούμε μόνο θετικά πράγματα. Ναι, μπορεί να μην είναι η πιο υπερσύγχρονη ή να έχει τη μεγάλη γκάμα προϊόντων των μεγάλων ομάδων, αλλά έχει κάτι παραπάνω από αρκετά για ένα ποδοσφαιρόφιλο. Και οι υπάλληλοι, μάλιστα, όντας και φίλοι της ομάδας, ήταν φιλικοί και πέρα για πέρα εξυπηρετικοί. 4 μπύρες. Το φαγητό του γηπέδου, από την άλλη, ήταν ίσως στο μέσο όρο του γαστρονομικού επίπεδου των αγγλικών γηπέδων. Τρώγεται. Σίγουρα. Είναι κάτι που θα θυμόμαστε για καιρό. Σε καμία των περιπτώσεων. 3 μπύρες. Βασικά όχι. Χωρίς πατάτες ήταν το μπέργκερ, οπότε θα πάρει 2,5 μπύρες. Στο κομμάτι των εγκαταστάσεων, το γήπεδο είναι ένα από τα πιο βρετανικά γήπεδα που θα δείτε. Ηλικία πάνω από 100 έτη. Τσεκ. 4 γωνίες ανοιχτές. Τσεκ. Γήπεδο μέσα στην πόλη. Τσεκ. Μπαρ στις εγκαταστάσεις του γήπεδου. Και εδώ τσεκ. Αν θέλετε μια αμυγός βρετανική εμπειρία λοιπόν, που να μυρίζει Βρετανίλα από το Νότιχαμ μέχρι το Λονδίνο, το Meadow Lane είναι για εσάς. 4 μπύρες. Τέλος, στο κομμάτι της ατμόσφαιρας, δεδομένου ότι βοήθησε και το ίδιο το match, ήταν μια αρκετά ζεστή ατμόσφαιρα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για την τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, το να καταφέρνει μια ομάδα να μαζέψει 11.000 φιλάθλους δείχνει κάτι για τη δυναμική της. Και η Notts County όχι απλά την έχει, αλλά και οι φιλαθλοί της σε αυτό το match έδειξαν ότι μπορούν να θεωρούνται όχι άδικα ο 12ος παίκτης της ομάδας. 4 μπύρες. Με 14,5 μπύρες λοιπόν, η Notts County ανεβαίνει στη 10η θέση του πρωταθλήματός μας. Αυτά λοιπόν η εμπειρία μας από το Meadow Lane. Αν σας άρεσε, θα χαρούμε να μας κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς και να μας ακολουθήσετε στα social media, όπως και σε Spotify, για τα εβδομαδιαία μας podcast. Αυτά λοιπόn από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.